Ευχαριστώ, αδερφοί. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1052. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτη προς Τιμόθεον, κεφάλαιον Δέλτα, εδάφιον 1, σελίς 1052. Επιστολή προς Τιμόθεον Α, του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4 και εδάφιον 1. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι να αποστατήσει τινές από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην εμποδιζόντων των γάμων προσταζόντων από χιβρωμάτων τα οποία ο Θεός έκτισε δια να μεταλαμβάνωση με τα ευχαριστίαση πιστή και γνωρίζονται στην αλήθεια, διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον όταν λαμβάνεται με τευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποίαν παρικολούθησας. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού. Και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβειαν, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Επειδή δια τούτο και κοπιάζομεν και αιωνιδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεό στις είναι ο σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Παρέγγειλε ταύτα και δίδασκε. Μη δί σας μην καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών. Εις λόγων, εις αναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστην, εις καθαρότητα. Έως να έλθω, καταγίνου εις την ανάγνωσιν, εις την προτροπήν, εις την διδασκαλίαν. Μία μέλη του χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, το οποίο εδόθη εις σε, δια προφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις σε αυτόν και στην διδασκαλία ανεπίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράτον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς σε. Αμήν. Τιμόθεος ένα νεαρό παιδί. Ένα νεαρό παιδί που από μικρό παιδί του εμπιστεύτηκε ο Θεός τα Ιερά Γράμματα, μεγάλωσε μέσα στην παρουσία του Θεού και αγάπησε το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος που γι' αυτόν ο Λόγος του Θεού ήταν το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Ένας άνθρωπος εκεί κάπου στην Ασία, ένα νεαρό παιδί εκεί κάπου στην Ασία, που επειδή όμως αγαπούσε το Λόγο του Θεού, ήτανε αυτός τον οποίον έψαχνε ο Κύριος. Αυτός ο ένας άνθρωπος. Δεν είχε τίποτα άλλο καλά χαρακτηριστικά. Μικρό παιδί ήτανε. Όπως καλή ώρα είναι ανάμεσά μας τόσα μικρά παιδιά. 16, 17, 18 χρονών. Αλλά όμως ο Κύριος τον διάλεξε. Δεν είδε δυνάμεις μέσα του, δεν είδε σοφία μέσα του μεγάλη, δεν είδε ισχύ, εξουσία, μόρφωση, γιατί δεν εκλέγει έτσι ο Θεός. Ο Θεός εκλέγει τον άνθρωπο ανάλογα με το ζήλο του στα πνευματικά, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν έχω δει στη ζωή μου άνθρωπο κανέναν που να έχει τη γραφή στα χέρια. Είμαι 27 χρόνια με τη χάρη του Χριστού στην Εκκλησία, να έχει τη γραφή στα χέρια, να μελετάει ημέρα και νύχτα και ο Κύριος να μην τον εκλέξει
και να μην τον ευλογήσει. Αντιθέτως, έχω δει πολλές γραφές μέσα στην Εκκλησία μας με όνομα, παραδείγματος χάρη Γιώργος Κοροβέσης, ξεχασμένες και καταλελειμμένες. Και όταν τις βλέπω, λέω, αυτός και με αυτόν ο Θεός δεν θα εργαστεί. Εκτός αν μετανοήσει. Και σήμερα ο Θεός μας καλεί σε αυτή τη μετάνοια, άδελφοι. Σε αυτή τη μετάνοια. Μας καλεί σε μία μετάνοια επιστροφής στο Λόγο του Θεού. Δεν έχω δει άντρα ή γυναίκα, νέο ή νέα, παιδί, αγόρι ή κορίτσι, που να έχει στα χέρια του τη γραφή και να παλεύει μαζί της και ο Κύριος να μην τον έχει όχι μόνο ευλογήσει αλλά και συστήσει και υψώσει μέσα στην Εκκλησία του και στο έργο του Θεού. Αντιθέτως, έχω δει πολλούς αδελφούς, καλούς αδελφούς, που περιστασιακά έχουν το λόγο και τη γραφή στα χέρια τους, διαβάζουν πότε-πότε, καμιά φορά και μισή και μια σελίδα την ημέρα και δύο σελίδες την ημέρα, μπορεί όχι και κάθε μέρα, μπορεί και κάθε μέρα, που όμως παραμένουν και θα παραμείνουν μέχρι το τέλος μέσα στην Εκκλησία, συγχώρεσέ με Κύριέ μου, μικρή και ασήμαντη στην παρουσία του Θεού, εκτός και αν μετανοήσουν. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός μας προσκαλεί εις μετάνοια, εις μετάνοια και σε επιστροφή. Ζητήσατε μέσα από το βιβλίο του Κυρίου και εκεί θα βρείτε και τη δύναμη και τη χάρη και το έλεος και την οδηγία. Εκεί θα βρείτε και τις επεμβάσεις του Θεού και τις ενέργειες του Θεού. Εκεί θα βρείτε την τέλεια αλλαγή και μεταστροφή στη ζωή σας. Και όταν λέω ζωή σας, εννοώ ζωή μας. Και εκεί θα βρείτε και τη δικαίωση και τη δόξα του Θεού. Δεν διστάζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να λέει ερευνάτε τα σγραφάς, γιατί μέσα από αυτές θα με γνωρίσετε. Και όταν λέει θα με γνωρίσετε, δεν θα γνωρίσουμε ένα ιστορικό πρόσωπο μέσα από τις γραφές, αλλά αντιθέτως θα γνωρίσουμε ένα ζωντανό, ένδοξο, αληθινό, αιώνιο σωτήρα, λυτρωτή, Κύριο, Θεό, φίλο, αδελφό, συνεργάτη. Και ιδιαιτέρως αφεντικό, αφεντικό σου και μου. Μέσα από τις γραφές θα αποκαλυφθεί στη ζωή μας, στη ζωή σας, μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μόνο μέσα από την Αγία Γραφή εν συνόλο, θα σου αποκαλυφθεί ένας Κύριος που θα γίνει ο ποιμένας σου ο καλός. Και αυτός θα σε οδηγεί μετά πάσης βεβαιότητος σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από αυτό το μικρό και ασήμαντο κατά την όψη βιβλίο, που όμως αυτό είναι η δύναμη του Θεού που θα σώζει και εσένα και αυτούς που σ' ακούνε. Και σήμερα θα πάρουμε σαν παράδειγμα όχι τον Απόστολο Παύλο, που και αυτός είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, αλλά θα πάρουμε αυτό τον νεαρό, τον Τιμόθεο. Ο οποίος πληροφορείται
από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος πληροφορήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο με προφητικό λόγο, γι' αυτό και λέει το Πνεύμα ρητός λέγει. Πληροφορήθηκε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με προφητικό λόγο και πληροφορεί μετά πάσης βεβαιότητος τον Τιμόθεο ότι είναι καιρός αποστασίας, ότι θα έλθει καιρός αποστασίας, ότι εν της υστέρης καιρής σήμερα που είμαστε στις έσχατες ημέρες των εσχάτων καιρών θα αποστατήσουν πολλοί από την αληθινή πίστη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και θα στραφούν σε πνεύματα πλάνης, σε ψευδοδιδασκαλίες, σε έτεροδιδασκαλίες, σε αιρέσεις δαιμονίων, διδασκαλίες δαιμονίων και θα πλανώνται από υποκρισίες ψευδολόγων με λόγια ψεύτικα, απατηλά, που ζητάνε να κερδίσουν τις αγαθές και αθώες ψυχές των ανθρώπων, οι οποίοι θα βάζουν νόμους και θα εμποδίζουν το γάμο και θα εμποδίζουν ακόμη και βρώματα και πόματα. Για τα οποία όμως ο Θεός λέγει, ομολογεί ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και ο Τιμόθεος ακούει με μεγάλη προσοχή, όπως και εμείς σήμερα ακούμε με μεγάλη προσοχή αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, τα οποία ο Θεός όλα τα έκτισε για να τα μεταλαμβάνουν με τα πάσης ευχαριστίας οι πιστοί, μόνο οι πιστοί. Και ποιοι πιστοί? Όχι αυτοί που πιστεύουν σε μια όρατη και μεγάλη δύναμη ή σε αυτό και σε εκείνο και στο άλλο, αλλά οι πιστοί που γνώρισαν την αλήθεια. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει, ο λόγος σου Πατέρα είναι η απόλυτη αλήθεια. Διότι όλα στη ζωή μας μπορούμε να τα λαμβάνουμε μετευχαριστίας αφόβος, γιατί τα πάντα αγιάζονται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Να λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, το μεγάλο μυστικό που αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος στο νεαρό Τιμόθεο μέσα σε καιρούς κακούς, μέσα σε αποστασία, μέσα σε αύξηση και υπερύψωση του πνεύματος του Αντιχρίστου, μέσα από υποκρισίες και ψέματα ψευδολόγων που έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένοι και διδασκαλίες δαιμονίων και ψευδοδιδασκαλίες και ετεροδιδασκαλίες, ότι μέσα σε αυτό τον κόσμο ο αγιασμός είναι εφικτός, εύκολος και επεκτάσιμος δια του Λόγου του Θεού και της προσευχής. Να λοιπόν, η πρόσκληση του Θεού σήμερα για όλους, θα τολμούσα να πω ιδιαιτέρως τους νέους και τις νέες, θα επιμείνω όμως για όλους και για όλες, για όλους μας και για όλες σας. Αγιασμός σε προσωπικό επίπεδο, οικογενειακό επίπεδο, εκκλησιαστικό επίπεδο, σε οποιασδήποτε ενέργειες και αν κάνουμε, έρχεται μόνο δια του Λόγου του Θεού και της προσευχής. Και ο αγιασμός είναι το ζητούμενο. Άγιοι γίνεστε, φωνάζει ο Θεός, καθώς εγώ είμαι Άγιος.
Ο αγιασμός είναι το ζητούμενο. Ο αγιασμός ο πλήρης σώματος, ψυχής και πνεύματος. Με αγίους ανθρώπους ο Θεός πάντοτε, τους οποίους εκλέγει, αγιάζει με το λόγο και την προσευχή, με το λόγο και το πνεύμα το Άγιο, τους εκλέγει και τους χρησιμοποιεί για τη δόξα του και για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων. Και ο Απόστολος Παύλος δεν τα λέει για τον Τιμόθεο μόνο, αλλά λέει ταύτα αν συμβουλεύεις τους αδελφούς σου, θα είσαι καλός διάκονος, υπηρέτης του Ιησού Χριστού. Ποια αυτά, μόνο αυτά. Ο λόγος του Θεού και η προσευχή. Γι' αυτό και εμείς όλοι και εγώ προσωπικά συνιστούμε σε όλους, μη φεύγετε από το σπίτι σας χωρίς να προσευχόσαστε οικογενειακά. Μη κοιμόσαστε χωρίς να προσεύχεστε οικογενειακά. Και μη μένετε αργοί, αλλά να περπατάτε ακριβώς το θέλημα του Θεού, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, αναζητώντας μέσα από το Λόγο του Θεού το θέλημα του Θεού και την προσωπική οδηγία του Θεού, και μέσα από την προσευχή δια Πνεύματος Αγίου την επίσκεψη του Παντοδυνάμου. Μελετάτε τις γραφές, αγωνίζεστε εις την ευσέβεια, γυμνάσατε τον εαυτό σας εις την ευσέβεια, γιατί η σωματική γυμνασία πραγματικά διολίγων είναι ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια και η γυμνασία εις την ευσέβεια είναι προς κάθετη και προς πάντα στους ανθρώπους ωφέλιμος, καθώς έχει επαγγελίες όχι μόνο της μελούσης ζωής αλλά και της παρούσης ζωής. Και πως γυμνάζομαι εις την ευσέβεια? Με το Λόγο του Θεού και την προσευχή που μας αγιάζει, μας αποκαλύπτει ο Θεός, μας φανερώνει ο Θεός, μας ενισχύει ο Θεός και εν τέλει μας χρησιμοποιεί ο Θεός. Μην αφήσετε ξανά ξεχασμένη τη γραφή σας. Νέοι, νέες, αδελφοί, αδελφές, τη γραφή σας στα χέρια σας και ιδιαιτέρως στην καρδιά σας. Μην την αφήσετε να σκονίζετε και βρέστε και τη γωνιά της δικής σας προσωπικής προσευχής. Το μαξιλαράκι σας και το κρεβατάκι σας ή την καρέκλα σας, εκεί που θα πάτε αφού κλείσετε την πόρτα, με τη γραφή στα χέρια να γονατίσετε και να προσευχηθείτε. Εκεί και μόνο εκεί θα σας επισκεφθεί ο Χριστός. Εκεί θα σας μιλήσει. Εκεί θα τον γνωρίσετε. Εκεί θα σας αποκαλυφθεί. Εκεί θα σας ελέγξει. Εκεί θα σας διορθώσει. Εκεί θα σας οικοδομήσει. Εκεί θα σας παρηγορήσει. Εκεί θα σας ενισχύσει. Εκεί θα σας δώσει όραση να βλέπετε πέρα από τα ανθρώπινα όρια, στα ουράνια, στα ασάλευτα, στα ένδοξα και στα αιώνια. Εκεί θα σας δώσει ότα πεπαιδευμένων να ακούτε και στόμα αγιασμένο να συνομιλείτε μαζί του. Δεν είναι για μερικούς ανθρώπους, αν και ναι είναι για μερικούς ανθρώπους, αλλά ποιους? Αυτούς που αγαπάνε το Λόγο του Θεού και αγαπάνε και την προσευχή.
Αυτούς που παίρνουν με τη χάρη του Χριστού, τη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, σήμερα στερεά απόφαση να απορρίψουν, να πετάξουν από τη ζωή τους κάθε τι που εξαγοράζει από αυτούς τον καιρό εις βάρος του Χριστού, εις βάρος της πνευματικής του ζωής. Και εξαγοράζουν αυτή τον καιρό με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου υπέρ της αιώνιας δόξας, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Και δεν μπορείς να εξητήσεις τον Θεό αλλού παρά μόνο στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Μόνο λοιπόν δια του Λόγου του Θεού και της προσευχής αγιάζεσαι και ο Θεός αγιάζει δια σου τα πάντα, όταν γυμνάζεσαι στην ευσέβεια. Και η γυμνασία στην ευσέβεια δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι να κάθεσαι με ένα πόδι γονατιστός ατέλειωτες ώρες, να μην κοιμάσαι, να... Δεν είναι τέτοια πράγματα. Είναι κάτι πολύ απλό. Ο Λόγος του Θεού και η προσευχή. Και όπως ο γυμναζόμενος ξεκινάει αδύνατος και κοκαλιάρης, με κυλίτσες και με παχάκια, και σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργούνται μυς, αρχίζει και δημιουργείται μία ομορφιά, ομορφιά σωματική, είτε νέος είναι είτε νέα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αδερφοί αγαπητοί, ο γυμναζόμενος στην ευσέβεια αρχίζει και αποκτά ομορφιά, αλλά ομορφιά πνευματική, ομορφιά και χαριτωμένου ανθρώπου, ομορφιά ευλογημένου ανθρώπου, ομορφιά πνευματικού ανθρώπου. Την ομορφιά αυτή που μόνο ο Λόγος του Θεού και η προσευχή φέρνει στον άνθρωπο με τα πάσης βεβαιότητος. Πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αδερφοί αγαπητοί, για το οποίο μπορούμε να το πούμε με τα πάσης βεβαιότητος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Δεν υπάρχει σύγγραμμα, βιβλίο, σοφία, φιλοσοφία. Δεν υπάρχει θρησκεία. Δεν υπάρχει τίποτα μεγάλο στον κόσμο αυτό, ούτε και στον ουρανό, όλα θα παρέλθουνε, όλα καταστρέφονται, φθήρονται, μόνο ο Λόγος του Θεού θα μένει στον αιώνα. Γι' αυτό πιστός ο Λόγος και είναι άξιος πάσης αποδοχής, να τον αποδεχόμεθα κατά πάντα, χωρίς να τον κρίνουμε, να τον συζητάμε, να τον ψαχουλεύουμε, καθώς μας δίδεται από τον ίδιο το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, είτε στο κήρυγμα, είτε στη μελέτη, είτε στην προσευχή, είτε με ενύπνιο, είτε με όραση, είτε με χαρίσματα πνευματικά. Ο Λόγος του Θεού είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Γι' αυτό, επειδή είναι πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, δια τούτο λέει ο Απόστολος Παύλος, κοπιάζουμε, ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζουμε σε ζώντα Θεό, ο οποίος είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, περισσότερο δε των πιστών. Και αυτά τα λόγια λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, παράγγελε και δίδασκε. Αυτά τα λόγια να εκφράζεις και να διδάσκεις. Αυτά τα λόγια. Ότι μόνο ο Λόγος του Θεού είναι πιστός. Να αρνηθεί το Λόγο το Θεός δεν δύναται.
Και μόνο ο λόγος του Θεού είναι και πρέπει να είναι απολύτως αποδεκτός και αποδεχόμενος από τον άνθρωπο, χωρίς καμία ερμηνεία, εξέταση και αμφιβολία. Είναι και γραμμένο, είναι αλήθεια. Το λες εσύ, αμφιβάλλω. Μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό που λες, αλλά μπορεί και να είναι ψέματα. Και εν γέννη είναι ψέματα, γιατί πας άνθρωπος ψεύστης. Μόνο ο Θεός είναι αληθινός. Και μόνο ο Θεός στέλνει την απόλυτη αλήθεια στη ζωή του ανθρώπου, που είναι ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί, σήμερα να μετανοήσουμε και να ξεκινήσουμε από την αρχή με το Λόγο του Θεού. Ένα καινούριο ξεκίνημα. Ένα καινούριο ξεκίνημα για να γίνεις ένας άνθρωπος στον οποίο ο Θεός θα σκύψει με χαρά, με θαυμασμό, και θα ανακράξει: «Εύρον τον υιόν μου τούτον, τη θυγατέρα μου αυτή, άνδρα ή γυναίκα κατά την καρδία μου, η οποία θα πράξει πάντα τα θελήματά μου. Και εγώ αποφασίζω, υπόσχομαι και λέγω ότι εγώ ο Κύριος θα αναλάβω τη ζωή σου. Εγώ ο Κύριος θα πάρω στα χέρια μου τα χέρια σου, τα πόδια σου, την καρδιά σου, το μυαλό σου. Εγώ ο Κύριος θα σε υψώσω. Εγώ ο Κύριος θα δοξάσω το όνομά μου. Εγώ ο Κύριος θα σταθώ και θα είμαι δίπλα σου για να αποκαλύπτω σε σένα τα μυστικά τα δικά μου, τα κεκριμένα προκαταβολής κόσμου εις τους αιώνες των αιώνων. Εγώ ο Κύριος θα είμαι ο φίλος σου. Εγώ ο Κύριος θα είμαι ο δικός σου σωτήρας, άνθρωπος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Πίστεψε στο λόγο το αυτό, γιατί εγώ ο Θεός θέλω ενεργήσει θαυμάσια, τεράστια μεγαλεία τους υστέρους τούτους καιρούς με άνθρωπο ικανό να πάρει απόφαση στερεά και αμετακίνητη, να υψώσει το λόγο μου, να φανερώσει δια Πνεύματος Αγίου τις δυνάμεις μου και τις αλήθειες μου και τις υποσχέσεις μου. Λαλεί το Πνεύμα το Άγιο, δόξα στο Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, να σταθούμε, να σταθούμε με παρησία σήμερα, να πούμε: μετανοούμε Κύριε, επιστρέφουμε Κύριε, θέλουμε να βάλεις την καρδιά μας και να γεμίσεις την καρδιά μας με το Λόγο σου. Δεν μπορούμε, ομολογούμε ότι είμεθα ασθενείς, αδύναμοι, ομολογούμε ότι κανένας μας δεν είναι άξιος λόγου, αλλά ομολογούμε ότι πιστός ο λόγος σου και πάσης αποδοχής άξιος, και θέλουμε να αποδεχθούμε το λόγο σου με όλη μας την καρδιά, μέσα σε όλη μας τη ζωή, να κυριαρχεί ο λόγος σου αγαθός στη ζωή μας, στην πορεία μας, στο βηματισμό μας, στην οικογένειά μας και στην εκκλησία αυτή τη μικρή που μας έχει προσθέσει ο Χριστός. Αμήν αδερφοί. Με όλη μας την καρδιά, αμήν Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού: κανένας να μην καταφρονεί την νεότητά σου, δηλαδή την αδυναμία σου, δηλαδή το παρελθόν σου. Μπορεί μέχρι τώρα να ήσουνα και να ήμασταν και αδύναμοι και αμελείς και αμέριμνοι και όλα τα κακά να είχαμε, αλλά σήμερα που μας προσκαλεί ο Θεός λέμε αμήν Κύριε, βόηθα μας Θεέ μου, θέλουμε Κύριε, βόηθα μας. Ναι, είμαστε άθλοι, ουτιδανοί, το ομολογούμε, το φωνάζουμε, το κράζουμε, αλλά εμπιστευόμαστε ότι ο λόγος είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Γίνου λοιπόν τύπος των πιστών εις λόγων, εις αναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστη και σε καθαρότητα. Και εμείς λέμε: κάνε μας Κύριε σήμερα που επιστρέφουμε. Αμήν αδελφοί.
κάνε μας σήμερα, Κύριε, επιστρέφουμε σε Σένα, επιστρέφουμε στη Σιών. Είμαστε στην Εκκλησία, αλλά μας προσκαλεί ο Θεός να επιστρέψουμε στη Σιών, στο όρο Σιών, την Εκκλησία των Πρωτοτόκων, τον τόπο της δόξης του Θεού. Γι' αυτό ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερή σε όλους η προκοπή σου από τον Κύριο των δυνάμεων. Και δεν μιλάμε για προκοπή στα αγίηνα και στα φυσικά, αν και αυτά τα κάνει ο Θεός με μεγάλη ευκολία, γιατί μας προτρέπει λέγοντας: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Όμως δεν μιλάμε για αυτή την προκοπή που είναι βεβαιωμένη στον άνθρωπο που μελετάει το Λόγο του Θεού. Κάποτε μου είχε πει ο Θεός: εάν εγώ σε ευλογώ στα πνευματικά, λες να μην μπορώ να σε ευλογήσω στα υλικά. Τι λέτε, αδερφοί, τι λέτε? Δεν ζητάμε όμως τα υλικά. Σήμερα επιστέλουμε να επιστρέψουμε στη Σιών, στην πόλη των εορτών ημών, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην ένδοξη Σιών. Δεν θέλουμε να βλέπουμε με μάτια ανθρώπινα και γήινα χωρίς όραση Θεού. Δεν θέλουμε να ακούμε με αυτιά ανθρώπινα και γήινα τα γαυγίσματα των σκύλων μέσα στον κόσμο αυτό και τις προσκλήσεις των τσακαλιών, των θώων και των άγριων θηρίων. Θέλουμε να μας δώσει ο Χριστός αυτιά δικά Του, να ακούμε το Λόγο Του και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τα ψιθυρίσματα, τα γλυκά ψιθυρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Ταύτα μελέτα σε ταύτα μένε, και θα είναι η προκοπή σου φανερή στα πνευματικά, όχι μόνο στο μικρό και ασήμαντο περιβάλλον σου, αλλά σε όλη την οικουμένη. Πρόσεχε όμως, πρόσεχε στον εαυτό σου. Το ζητούμενο είναι ο αγιασμός με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Πρόσεχε στον εαυτό σου. Μην αφήνεις την καρδιά σου δεξιά και αριστερά να τρέχει σε ματαιότητες, αθλειότητες και ασήμαντα πράγματα και καταστάσεις. Πρόσεχε στον εαυτό σου, στα αιώνια, στα ουράνια, στα ασάλευτα, στα ένδοξα. Εκεί στρέψε την καρδιά σου. Πρόσεχε στον εαυτό σου και ιδιαιτέρως στη διδασκαλία, στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ούτε ένα γιώτα, μας λέγει, ούτε μία κεραία να μην αφήνεις να πέσει κάτω. Με διδάσκαλό σου Ιησού Χριστόν τον Κύριον και καθηγητή σου Ιησού Χριστόν τον Κύριον επίσης. Γιατί αν αυτά πράττεις, όχι πράξεις μια φορά, πράττεις σ' όλη σου τη ζωή, τούτο πράττον κατ' εξακολούθησιν και εν συνεχεία, και τον εαυτό σου στο τέλος θα σώσεις, αλλά και όλους όσους σε ακούνε θα τους σώσεις εσύ. Όχι εσύ, αλλά η χάρις του Χριστού που θα κατοικεί μέσα σου. Αμήν.